Περιφέρεια Κρήτης με χαρά καλωσορίζει σήμερα την Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ στα πλαίσια του 4ου Φεστιβάλ Κρήτης. Διοργανώνουμε στο χώρο, στον άβλιο χώρο της Ιεράς Μονής Γκουβερνιώτισσας, στις ποταμιές του Δήμου Χερσονήσου, μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Φιλοξενούμε λοιπόν τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ σε μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Παναγιώτη Φουρναράκη με την ποίηση του κυρίου Σανουδάκη. Τα άλογα καλπάζουν ελεύθερα. Είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία. Είμαστε χαρούμενοι που η Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ συμπράττει με δύο δημιουργούς που έχουν την καταγωγή τους από την Κρήτη σε ένα ιστορικό χώρο, όπως είναι το μοναστήρι της Γκουβερνιώτισσας. Είναι μια συγκυρία ευτυχής, είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να δείξουμε την εξωστρέφειά μας ως ορχήστρα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ εδρεύει στην Αθήνα προφανώς, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε εμάς να έχουμε τέτοιες υπέροχες προσκλήσεις και να μπορούμε να έρθουμε σε τέτοιες ιστορικές πόλεις όπως εδώ το Ηράκλειο να παρουσιάσουμε το έργο μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα συμπράξουμε επίσης με την χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της αγαπημένης μου πρώην μαθήτριας και εξαιρετικής μαέστρου Λένας Χατζηγεωργίου, αλλά και τις σπουδαίες λυρικές τραγουδίστριες, τις αδερφές Κριτσοτάκη, τη Διαμάντη και τη Μαρία. Και νομίζω ότι σε όσους θα βρεθούν σε αυτόν τον υπέροχο, από ό,τι ακούω, τόπο, γιατί δεν έχει τύχει να πω ποτέ. Χαρά και τιμή για εμάς η συνέργεια που προέκυψε από τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες, τους εξαίρετους καλλιτέχνες και φυσικά τον Οργανισμό Ανάπτυξης η Παναγία η Γκουβερνιώτισσα με τον εξαιρετικό πρόεδρό της, τον κύριο Αργυράκη, ο οποίος δεν είναι ακίνητος στο να παράγει πολιτισμό και τέχνη στον τόπο μας. Και θεωρώ ότι είναι και τύχη μεγάλη για εμάς η όλη όμορφη βραδιά που θα προκύψει αύριο. Ο Δήμος Χερσονήσου είναι αρρωγός σε κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια ανάπτυξης του πολιτισμού και της τέχνης και σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά αύριο στον υπέροχο τόπο της Μονής Γκουβερνιώτισσας. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε επίσης το μουσικό σχήμα της Περιφέρειας Κρήτης με την κυρία Λένα Χατζηγεωργίου και τις δύο συντοπίτησές μας, αδελφές Κριτσοτάκη. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός που θα λάβει χώρα στον αύριο χώρο της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. Και γι' αυτό ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνδιοργανωτές που στήριξαν αυτή την προσπάθεια να δώσουμε βήμα στους τοπικούς δημιουργούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ενός δεν είναι μόνο συνδικαλιστικά όργανα, αυτό που ξέρουμε. Είναι και κοντά στον συμπολίτη μας, κοντά στους συναδέλφους που μπορούν να παράγουν κάποιο έργο στα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα. Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες δύο εκδηλώσεις που έγιναν στη Μονή Γκουβερνιώτισσα και η αυριανή συνάντηση με την κορυφαία ορχήστρα της χώρας μας, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, θα σημειώσει επιτυχία, γιατί είμαστε χαρούμενοι που όλοι αυτοί που έχουν συνδράμει για να γίνουν αυτές οι δράσεις στην Μονή Γκουβερνιώτισσα, πέρα από τον καλό και δραστήριο συνάδελφο τον Μανώλη Αργυράκη, που ηγείται σε αυτές τις προσπάθειες με την ομάδα του, η Περιφέρεια, ο Δήμος Χερσονήσου και άλλοι που έχουν βοηθήσει να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις, τους ευχαριστούμε και νιώθουμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ακούγοντας τους προλαλήσαντες, αυτό που μου βγαίνει είναι ότι είναι τα λόγια του ποιητή, ότι θα ήθελα να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη χάρη. Για μένα τέτοιες εκδηλώσεις έχουν περισσότερο να κάνουν με την σύμπραξη ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικές ενάρξεις, από διαφορετικές αφετηρίες και βρίσκονται όλοι μαζί για μια στιγμή σύμπνοιας, καλλιτεχνικής, συναισθηματικής, σε ένα σημείο. Μια ορχήστρα, μια χοροδία, σολίστ, το κοινό. Γι' αυτό αξίζουν αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί μας διδάσκουν πώς μπορούμε όλοι μαζί, μας διδάσκουν χωρίς να γίνονται διδακτικές, μας διδάσκουν με έναν τρόπο πιο υπόγειο, αλλά πιο ευγενικό, πώς να μπορούμε όλοι μαζί να συμπράττουμε και να φέρνουμε ομορφιά στον κόσμο. Αυτό ελπίζουμε να κάνουμε το Σάββατο. Ευχαριστώ όλους τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες που
μπόρεσαν να κάνουν πραγματικότητα αυτή την εκδήλωση. Το Φεστιβάλ Κρήτης ταξιδεύει στον χώρο και τον χρόνο, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι τιμή μας η συνεργασία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, το ΣΕΡΤ. Είναι χαρά μας το ότι αγκάλιασαν τους καλλιτέχνες του τόπου μας, αλλά και το ότι δημιουργήθηκε μία αλληλεπίδραση που προέκυψε μέσα από αυτή τη συνεργασία και προάγει την καλλιτεχνική δημιουργία. Θερμές ευχαριστίες προς όλους για αυτή την αρμονική συμπόρευση προς τον κοινό σκοπό μας. Να είστε καλά. Είμαι βαθιά συγκινημένος για τούτη την ώρα, επειδή ένα πλήθος ανθρώπων μου έχουν κάνει την τιμή να ασχοληθούν με την ποιητική σύνθεση τη δική μου. Τα άλογα καλπάζουν αχαλήνοτα.